Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη podcast της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τα CMBF Podcast. Μαζί μου σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ την διεθνή παίκτρια της εθνικής μας ομάδας, την Μαρίσα Πάγκαλος, η οποία πλέον θα συνεχίσει την καριέρα της στην Ελευθερία Μοσχάτου. Σωστά, Μαρίσα? Σωστά. Ευχαριστώ, Χάρη, πρώτα απ' όλα για τη φιλοξενία. Και ναι, σωστά είπες, θα συνεχίσω την καριέρα μου στην Ελλάδα από τη νέα σεζόν. Αγωνιζόσου στην Rockingham Flames, έχω εδώ μπροστά μου, κατά μέσο όρο λέει 16,3 πόντους ανά παιχνίδι, σωστά? Είμαι ακόμα στους Rockingham Flames. Πάμε καλά, έχει μείνει ένα παιχνίδι της regular season και πάμε στα playoffs σε 2 εβδομάδες. Αναμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε στις επόμενες εβδομάδες. Πώς είναι η ζωή στο Perth, στην Αυστραλία? Είναι ωραία, είναι χαλαρή ζωή. Οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, συζητήσιμοι. Οι κοπελές της ομάδας είναι πολύ ευχαριστές και περνώ πολύ ωραία μαζί. Θα το ξεκινήσω πιο γενικά και θα κατευθύνουμε τη συζήτηση στη συνέχεια προς τις ομάδες και προς τις προσωπικές τους επιτυχίες. Θέλω αρχικά να μου πεις πώς ήταν τα πρώτα σου βήματα, πώς ήρθε το μπάσκετ στη ζωή σου, φαντάζομαι κοντά στο 2002-2003, κάπου εκεί. Ναι, ναι. Ήμουν περίπου 8-9 χρονών όταν ξεκίνησα το μπάσκετ. Ήμουν πάντα παιδί δραστήριο. Σε αυτή την ηλικία δοκιμάζει διάφορα αθλήματα και το μπάσκετ ήταν το μόνο άθλημα που με ενδιέφερε πραγματικά. Δοκίμασα και βόλεϊ και νομίζω μόνο πολύ δοκίμασα. Το λένε αυτό πάντως, ότι πριν καταλήξουν οι αθλητές να ασχοληθούν επαγγελματικά με το σπορ τους, περνούν από πολλά αθλήματα. Ισχύει, ειδικά σε τέτοια μικρή ηλικία. Αλλά ναι, μου άρεσε επειδή έπαιζα και με τα αγόρια στη γειτονιά και μετά όταν κατάλαβα ότι μπορώ να ανταγωνιστώ ακόμα και μαζί τους, ήθελα να κάνω την πορά, γίνω καλύτερη. Πάντως, αυτά που ξεχώρισα ρωτώντας για την Μαρίσα Πάγκαλος, μου είπαν σαν καλά στοιχεία, γιατί έχω και εγώ προσωπική άποψη, είναι η εκρηκτικότητα, οι καλές αποφάσεις. Τι άλλο θα έβαζες ως καλό στοιχείο για σένα? Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις σε σένα? Πιστεύω η αθλητικότητα, αυτά τα στοιχεία που είπες, νομίζω και εγώ είναι τα δυνατά μου στοιχεία, η άμυνα, ειδικά στην μπάλα. Να θυμίσουμε Defensive Player of the Year το 2019 και το 2021. Στην ανόρθωση. Ναι. Πιστεύω και σε θέματα scoring μπορώ να βοηθήσω μια ομάδα πάρα πολύ. Και ναι. Το διακλαδώσαμε πολύ άμεσα. Αλλά εγώ θέλω να συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή με το προσωπικό. Τι θυσίες απαιτεί όλον αυτόν το εγχείρημα? Οι θυσίες είναι πάρα πολλές. Αρχικά χρειάζεσαι πάρα πολλές ώρες στα γήπεδα και στο γυμναστήριο. Προσωπικά, επειδή μου αρέσει και το γυμναστήριο και η προπόνηση, δεν ήταν ποτέ ουσιαστικά θυσία αυτό, αλλά το χρόνο που περνάς για να κάνεις όλα αυτά είναι χρόνος μακριά από οικογένεια, μακριά από φίλους. Χάνεις σημαντικά γεγονότα στη ζωή των ανθρώπων γύρω σου. Άρα οι θυσίες έρχονται από πολλές διαφορετικές πλευρές. Επίσης είναι και το να συντηρήσεις σαν αθλητής, σαν αθλητρία, και να τρως σωστά και να διατηρείς έναν τρόπο ζωής ο οποίος μπορεί γύρω σου να μην τον καταλάβουν ή να μην
όχι να τον αποδεχτούν, αλλά να είναι δύσκολο να τον καταλάβουν. Πάντως υπάρχουν αρκετοί αθλητές και αθλητρίες που λένε ότι εγώ δεν το ονομάζω θυσία, είναι μια προσωπική επιλογή και έτσι το προσεγγίζω. Και εσύ θεωρείς το ίδιο, ας πούμε? Ισχύει. Ειδικά με την απόφαση μου να παίξω επαγγελματικά μπάσκετ. Ήταν μια απόφαση, όπως το είπες και εσύ, στο οποίο ξέρεις τι θυσίες θα κάνεις για να μπορέσεις να πετύχεις. Γνωρίζοντας αυτές τις θυσίες, πήρα την απόφαση να το πάρω επαγγελματικά. Και ναι, κάποιες φορές είναι δύσκολο, μακριά από οικογένεια και φίλους και τα λοιπά, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος μ' αρέσει πάρα πολύ και δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου αλλιώς. Και για να πάω σε προηγούμενη ερώτηση, έτσι για να το συνδέσουμε όλων, αναφέρθηκε στο βόλεϊ. Πέραν από το βόλεϊ και σίγουρα τον μπάσκετ, υπήρχε και κάτι άλλο το οποίο σου άρεσε και έτσι σε βοήθησε στις αθλητικές σου ικανότητες? Γιατί θα συμφωνήσω απόλυτα ότι κυριότερο προσόν της Μαρίσας είναι και η αθλητικότητα. Εάν θυμάμαι καλά, έκανα και κολύμπιο όταν ήμουν πιο μικρή. Αλλά πιστεύω και η αγάπη μου για τη γυμναστική με βοήθησε πάρα πολύ. Είναι κάτι που ξεκίνησα να κάνω από μόνη μου, από μικρή ηλικία, είτε έξω στην αυλή, είτε οτιδήποτε. Ήθελα πάντα να δοκιμάζω το κορμί μου και τις αντοχές και τις δυνατότητες του. Και έτσι πιστεύω ότι με έχει κάνει πιο δυνατή, ειδικά αυτό. Πλέον το ανταγωνιστικό μπαίνει στο κάδρο, μπαίνει στην εξίσωση. Και γι' αυτό όσα πιο πολλά background έχεις, πιο πολλά προσόντα, νομίζω σε βοηθά πάρα πολύ και στην ανάπτυξη σου. Και μιλώντας για ανάπτυξη, νομίζω είσαι υποστηρίχτρια του το ταλέντο είναι ένας μύθος και είναι η σκληρή δουλειά που μπαίνει σε πρώτον πλάνο. Υπάρχει βεβαίως και το ταλέντο, αλλά αν δεν δουλέψεις για να αποκτήσεις αυτά που πρέπει να έχει ένας αθλητής, είναι δύσκολο να επιτύχεις μόνο με το ταλέντο. Όσο το ταλέντο και να έχει κάποιος, χρειάζεται πάντα η σκληρή δουλειά και οι ώρες μέσα στο γήπεδο και στο γυμναστήριο για να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός. Ανταπεξέλθει. Ναι. Άρα ουσιαστικά βάζεις και τα δύο, δηλαδή είναι και ταλέντο και σκληρή δουλειά. Ναι, αλλά υπάρχουν και οι αθλητές που είναι που δουλεύουν μόνο σκληρά και δεν τους βοήθησε ποτέ το ταλέντο. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν λίγο ταλέντο και σκληρή δουλειά. Και υπάρχουν και αυτοί που έχουν ταλέντο και δεν τους αρέσει και πολύ να δουλεύουν. Σίγουρα, πάντως εγώ πρόσφατα έβλεπα και τον Γουεμπανιάμα στο NBA, αν τον προφέρω σωστά, ο οποίος έγινε viral ένα βίντεο του που έχανε διαρκώς shoot εκτός ρακετάς. Εντάξει, βέβαια θα πει κάποιος ότι στο άμεσο μέλλον θα διαψεύσει όσους βιάστηκαν να πουν κακό λόγο για τον ίδιο. Εσύ τι πιστεύεις? Ισχύει από ό,τι είδα και εγώ. Ήταν στο πρώτο παιχνίδι λίγο άστοχος και μετά βγήκε στο δεύτερο και αμέσως τους αποδείξε ότι είναι λάθος το ότι ξεκίνησαν να του κάνουν μια κριτική από το πρώτο παιχνίδι. Η Μαρίσα στην κριτική πώς ανταπεξέρχεται? Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει η κριτική στο ότι με βοηθάει να γίνω καλύτερη. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες κριτικές οι οποίες δεν έρχονται από, πώς να το πω, δηλαδή δεν έρχεται από κάποιον καλό, με καλό σκοπό. Καλόβουλες, δεν είναι καλόβουλες. Ναι, και με τον χρόνο μαθαίνεις ότι κάποιες κριτικές πρέπει να τις αποδέχεσαι για να γίνεις καλύτερη. Και κάποιες άλλες πρέπει απλά να τις βάλεις από το ένα και να τις βγάλεις από το άλλο. Πολύ σωστά νομίζω. Μένοντας το τώρα, θα ήθελα να πεις πώς είναι μια μέρα της Μαρίσας.
μια μέρα της Μαρίσας. Έχει να κάνει αρχικά γυμναστήριο και ατομική προπόνηση, αναλόγως της ημέρας. Σωστά και καλά γεύματα για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις προπονήσεις. Σε δυσκολέψαμε λίγο με την ώρα. Ελπίζουμε να μην σε βγάλαμε πολύ εκτός προγράμματος όσον αφορά το γεύμα. Όχι, όχι, εντάξει. Ναι. Το βολέψαμε. Ναι. Προσπαθώ το απόγευμά μου να κάνω κάποιες δραστηριότητες για να μένω ενεργή και να πάω στην προπόνηση μου την νύχτα. Προτού πάμε στις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκες και αγωνίζεσαι τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο σνακ που τρως πριν ξεκινήσει η προπόνηση, γιατί και από την προσωπική μου ενασχόληση και με άλλα αθλήματα, π.χ. γνωρίζω αθλητές της κολύμβησης, οι οποίοι τρώνε μια μπάρα πριν μπουν στο νερό, τρώνε μια μπανάνα. Εσύ τι συνηθίζεις να τρως σαν σνακ, ας πούμε, πριν ξεκινήσει μια προπόνηση ή αρκετές ώρες πριν? Εξαρτάται από το πόσο πριν έχω φάει το μεσημεριανό μου, για παράδειγμα. Εξαρτάται από αυτό πόσο μεγάλο θα είναι το σνακ μου. Τις περισσότερες φορές και εγώ προτιμάω μια μπάρα ή μια μπανάνα. Και αν πίνω πολύ, μπορεί να φάω και κανένα σάντουιτς. Και το σάντουιτς μου το έχουν πει αρκετά, ότι είναι έτσι από τα αγαπημένα των αθλητών. Πριν πάμε στην ανόρθωση, δηλαδή το 2018, τι προηγήθηκε? Νομίζω έχω την εντύπωση αναγέννηση γερμασόγιας. Σωστά. Ήμουν στη αναγέννηση για 2 ή 3 χρόνια πριν πάω στην ανόρθωση. Με την αναγέννηση πήγαμε αρκετά καλά. Τον πρώτο χρόνο, αν θυμάμαι καλά, πήγαμε στους 4. Συγγνώμη, το δεύτερο χρόνο πήγαμε στους 4. Και μετά από αυτό, στο δεύτερο χρόνο όταν έπαιζα στην αναγέννηση, ήταν λίγο δύσκολο διότι σπούδαζα ακόμα στην Αγγλία. Γι' αυτό πηγαίνω ερχόμουν για κάποια παιχνίδια. Αλλά πιστεύω πάντως είναι και πολύ τότε σημαντικό είχαμε... η επαγγελματική αποκατάσταση των αθλητών στη συνέχεια. Και εάν είμαι πάλι σωστός, είναι πτυχίο marketing από το Πανεπιστήμιο του Λάβμπορο, που είναι και εξαιρετικό να το πούμε. Ναι, international business, από το Λάβμπορο, ναι. Μιας και μιλάμε για αναγέννηση γερμασόγιας, θα ήθελα να σε ρωτήσω, να μου πεις δύο λόγια και για το coach Πιτάκα. Πώς είναι η συνεργασία σας? Επειδή το γνωρίζω καιρό, δηλαδή από τον καιρό της αναγέννησης, πιστεύω ότι δουλεύουμε πολύ καλά μαζί. Καταλαβαίνουμε ένα στον άλλον και μου αρέσει πάντα να μαθαίνω από αυτόν νέες τακτικές, ειδικά τώρα όταν έρχομαι για την Εθνική. Εδώ έχω ανόρθωση 2018-2021, ΣΒΑΠΑΧ, αν το προφέρω σωστά, μέχρι τον Απρίλιο του 2022. Και στη συνέχεια, Easter Suns, μέχρι το καλοκαίρι, ναι, του 2022. Σωστά. Σωστά, ναι. Με την ανόρθωση, ναι, τα πήγαμε καλά. Ναι. Η πρώτη χρονιά της ανόρθωσης, για να θυμάμαι καλά, ήταν η χρονιά του COVID, που διακόπηκε το πρωτάθλημα. Και μετά από αυτό πήραμε το πρωτάθλημα το 19. Σωστά, το 19. Το 19 και το 21, που όπως είπαμε αναδείχθηκες και καλύτερη αμυντική παίχτρια στο πρωτάθλημα. Σωστά, ναι. Στη συνέχεια ακολούθησε η Στουτγκάρδη, η Rockingham Flames και σήμερα η Ελευθερία Μοσχάτου. Σωστά. Στη συνέχεια η Ελευθερία Μοσχάτου, για να είμαστε απόλυτα σωστοί.
Ναι. Πώς είναι να αγωνίζεσαι διαρκώς στο εξωτερικό? Κατά την προσωπική μου άποψη, είναι πολύ σημαντικό να βγαίνεις έξω από το comfort zone σου, γιατί μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι σε διαφορετικά περιβάλλοντα, είτε αυτό αφορά το αγωνιστικό, είτε το συνολικό, τη συνολική ζωή. Ισχύει. Το να βγεις από τη χώρα σου για να παίξεις γενικά μπάσκετ είναι κάτι που σε βγάζει αμέσως από το comfort zone σου. Είτε είναι το να μαθαίνεις να ζεις με άλλες κουλτούρες, είτε να αγωνίζεσαι σε διάφορες ομάδες που έχεις διαφορετικό ρόλο, διαφορετικό χειρισμό στην κάθε ομάδα. Είναι κάτι όμως που σε κάνει πιο δυνατό, πιο έμπειρο, και πιστεύω με έχει βοηθήσει πολύ στο παιχνίδι μου αυτό. Τέλεια. Εγώ θα το έκανα και πιο συγκεκριμένο. Γερμανία, Αυστραλία ή Κύπρος? Σε τι θέμα, μπάσκετ ή τρόπο ζωής? Να ξεκινήσουμε από τον τρόπο ζωής και μετά να πάμε στον μπάσκετ, που νομίζω η απάντηση δεν θα έλεγα ότι είναι αναμενόμενη, αλλά είναι και θέμα δυναμικής και έκτασης μιας χώρας. Ισχύει. Τρόπος ζωής, να το πούμε ξεκάθαρα, όπως στην Κύπρο, ενέχει. Αλλά πιστεύω και ο τρόπος ζωής στην Αυστραλία μου άρεσε. Είναι κάπως παρόμοιος. Στη Γερμανία δυσκολεύτηκα λίγο, διότι δεν μ' άρεσε ο καφές. Πιστεύω, ναι, από την κάθε χώρα παίρνεις κάτι διαφορετικό κάθε φορά, από την κάθε πόλη παίρνεις κάτι διαφορετικό. Ίσως είναι και η νοοτροπία στη Γερμανία, είναι έτσι πιο ψυχροί άνθρωποι. Δεν είναι τόσο εγκάρδι με πλούσιο ταπεραμέντο όπως στην Κύπρο. Ίσως και η Αυστραλία, επειδή είναι μια χώρα η οποία είναι έτσι λίγο απομονωμένη, ενώ από τον υπόλοιπο κόσμο γεωγραφικά, ίσως να είναι και έτσι, να μας μοιάζουν περισσότερο. Ισχύει. Εντάξει, με αυτό που είπες για τους Γερμανούς, ισχύει, ναι, μέχρι ένα σημείο. Πιστεύω εξαρτάται και πολύ από την περιοχή στην οποία πας. Στη Στουτκάρτη έχω πολύ καλές εμπειρίες, ειδικά με τις συμπαίκτες μου, τους προπονητές κτλ. Αλλά ναι, εξαρτάται με ποιους ανθρώπους μιλάς και σε ποιες περιοχές είσαι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της δυναμικής, τι θα έλεγες? Πιστεύω ότι το επίπεδο στην Αυστραλία είναι πιο πάνω από αυτό της Γερμανίας. Αλλά και πάλι εξαρτάται, πιστεύω, και από την κάθε ομάδα σε οποία βρίσκεσαι. Και μιλώντας για Αυστραλία, είσαι κατά το ίμιση από την Αυστραλία, σωστά? Ναι. Θέλω να μου πεις έτσι, γιατί φαντάζομαι και εκεί νιώθεις ότι είσαι σε τόπο δικό σου. Πώς είναι η ζωή στην Αυστραλία? Γιατί ναι, αρχικά σε ρώτησα για το Πέρθ, αλλά δεν μου το πολύ ανέπτυξες και θα ξαναρωτήσω. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν νιώθω και πολύ ντόπια, διότι έχω έρθει πρώτη φορά στην Αυστραλία πέρσι. Αλλά ο λόγος που ήθελα τόσο πολύ να έρθω και να παίξω είναι για τη μητέρα μου, η οποία έζησε εδώ πολλά χρόνια και ήθελα πάντα να δω πού μεγάλωσε και πού έζησε. Και γι' αυτό πήρα την αποφάση να έρθω να παίξω εδώ. Μ' άρεσε και είπα να έρθω και δεύτερη χρονιά. Έλεγα ότι ο τρόπος ζωής είναι ωραίος, είναι χαλαρός. Είναι και επίσης εξαρτάται πού ζεις, αν είσαι μέσα στην πόλη, μέσα στην κύρια πόλη, αν είσαι λίγο πιο έξω. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε μια παραλιακή πόλη,
το Ρόκινγχαμ, στο οποίο θυμίζει πολύ και την Κύπρο και εάν θέλω να πάω τη βόλτα μου στη θάλασσα μπορώ να το κάνω. Ναι, άρα υπάρχουν κοινά. Και βλέποντας ναι. και τη συγκομιδή που έχει Αυστραλία πάντοτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πολύ διάστατη όσον αφορά, νομίζω, τη δράση της σαν χώρα στα σπορ, ξεκινώντας από την κολύμβηση, την καλαθόσφαιρα και όλα αυτά που στην Αυστραλία νομίζω είναι παγκόσμια η δύναμη της, η κυριαρχία της. Εντάξει, προχωρώντας να σε ρωτήσω και για την νέα πρόκληση που έρχεται, αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για η Ελευθερία Μοσχάτου. Ανυπομονώ πάρα πολλά να έρθει ο Σεπτέμβρης και να παρευρεθώ στην καινούργια μου ομάδα. Είναι ένα challenge το οποίο πρώτη φορά θα το ζήσω και είμαι έτοιμη να κάνω τα πάντα και να δουλέψω σκληρά για να καταφέρω όσα μπορώ καλύτερα και να βοηθήσω την ομάδα μου να προκριθεί όσο το καλύτερα μπορεί. Γενικά έτσι για το ελληνικό μπάσκετ τι άποψη έχεις? Πιστεύω ότι το επίπεδο είναι πολύ καλό και θα είναι, όπως είπα, ένα καλό challenge να παίξω σε ένα καινούριο πρωτάθλημα με ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού και τα λοιπά. Άρα ανυπομονώ πάρα πολύ για το Σεπτέμβρη και την νέα σεζόν. Νομίζω ήρθε η ώρα να περάσουμε και στο κομμάτι των επιτυχιών. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την κατάκτηση του τροπέου του Ευρωπαϊκού Μικρών Κρατών Ευρώπης και να μου πεις πώς ήταν η όλη εμπειρία των όλων ταξίδιων εκεί. Καταρχάς, πριν από τη χρονιά που το κατακτήσαμε, σαν εθνική είχαμε αρκετές δυσκολίες στο να βρούμε τα πατήματα μας και να κάνουμε κάποιες νίκες. Με το που ήρθε και ο coach Πιτάγας και μπήκαμε σε ένα πλάνο για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, χρειάστηκε πάρα πολύ σκληρή δουλειά κατά την προετοιμασία και πήγαμε πολύ προετοιμασμένοι για τα παιχνίδια που θα παίζαμε και τις αντίπαλες ομάδες και πραγματικά ήταν ένα συνέστημα αξέχαστο το να παίρνεις χρυσό σε τέτοια διοργάνωση και ακόμα πιο ωραίο ήταν ότι γράψαμε ιστορία για την Κύπρο, για την γυναικεία καλαθόσφαιρα της Κύπρου. Ποιο ήταν το πιο συναρπαστικό παιχνίδι για εσένα? Πιστεύω εκείνη τη χρονιά ήταν με την Νορβηγία, η οποία ήταν μια χώρα που δεν την γνωρίζαμε και πολύ καλά και ίσως ήταν και η πιο δυνατή χώρα που αντιμετωπίσαμε στη διοργάνωση και ήταν ωραία να παίζεις μια χώρα όπως είναι η Νορβηγία και να ξέρεις ότι μπορείς να τους κερδίσεις. Πιστεύεις ότι υπάρχουν χώρες που παικτικά η Κύπρος ταιριάζει να τις αντιμετωπίζει? Δηλαδή ενδεχομένως μία στο μέγεθος της Νορβηγίας ενώ χώρα υπό άλλες συνθήκες να μην ήταν ένας αντίπαλος τον οποίο μπορούσαμε να κερδίσουμε ή δεν έχει κάποια σημασία? Κοίτα, πιστεύω σαν εθνική τα τελευταία χρόνια έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και αυτό το αποδείξαμε φέτος ειδικά όταν κερδίσαμε το πρώτο μας αγώνα μετά από 10 χρόνια στο ΣΑΝΦ και ήταν με το Μαυροβούνιο. Ναι, θα πούνε πολλοί ότι ξέρεις, λείπανε 2-3 βασικές τους παίχτριες, αλλά δεν πάβει, η Κύπρος πάλι πήγε και κέρδισε ένα Μαυροβούνιο το οποίο κατέβηκε στο Ευρωμπάσκετ και ήταν ένα underdog το οποίο κέρδισε πολλά παιχνίδια και προκρίθηκε σε, αν δεν κάνω λάθος, τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Άρα αποδείξαμε εμείς στον εαυτό μας, στη χώρα μας, ότι μπορούμε
ενάντια σε πιο δυνατές ομάδες και πιστεύω στο μέλλον καλό θα ήταν να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο στο οποίο παίζουμε και τους αντιπάλους μας. Και πρόκειται για μια τεράστια σχολή, ας μην κρυβόμαστε, η Ιουγκοσλαβική, με όλη αυτή την ιστορία στις πλάτες της, και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι οι δύο-τρεις παίκτριες πόσα πράγματα να αλλάξουν, όσο ποιοτικές και αν είναι, ναι, ενδεχομένως να υπάρχει μια αυξημένη δυναμική με αυτές, όμως πολλές φορές οι μονάδες δεν κάνουν την διαφορά, είναι η ομάδα. Και μιλώντας για, ναι, και μιλώντας για ομάδα, στο CBF podcast είχαμε φιλοξενήσει και τον Ηρακλή Μπιτάκα, και μας είχε πει ο coach ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία στις εθνικές ομάδες, και πολλές φορές είναι ο προπονητής καλείται να λύσει προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, θα το πάρω πιο γενικά τώρα, μια γυναίκα που ασχολείται με την καλαθόσφαιρα. Πρώτα, πριν να απαντήσω στο σχολείο σου, πιστεύω ότι ειδικά φέτος, ένα από τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ειδικά ο coach και εμείς σαν παίχτριες, οι οποίες έχουμε ξαναπαίξει κάποιες από τις χώρες που παίξαμε φέτος, όπως ήταν το Λουξεμβούργο και το Μαυροβούνιο, είναι ότι στα περασμένα χρόνια τους παίζαμε και χάναμε με 20, 30, ακόμα και 40 πόντους. Άρα, εάν πηγαίναμε με λίγο καλύτερη ψυχολογία στα αρχικά παιχνίδια φέτος, το οποίο ήταν το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, πιστεύω θα μπορούσαμε και καλύτερα από το χαλκινό μετάλλιο που πήραμε. Αλλά είναι κάτι που θέλει χρόνο, θέλει δουλειά. Πιστεύω τώρα ξεκινήσαμε να αποδεικνύουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε και καλύτερα και δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε το Λουξεμβούργο ούτε το Μαυροβούνιο. Γενικά όμως, σαν γυναίκα στην καλαθόσφαιρα, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία όσο και να θέλεις σε ενοχλούν. Είτε λέγεται χρόνος που πρέπει να θυσιάσεις για να πας στην προπόνηση. Ξέρω ότι αυτές που δεν σπουδάζουν και δεν παίζουν στο εξωτερικό έχουν δουλειές. Είναι δύσκολο να συνδυάζεις τη δουλειά σου με την προπόνηση και την προετοιμασία μιας εθνικής. Και είναι δύσκολο όταν δεν υπάρχει κάποια βοήθεια σε αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω, είτε οικονομική, είτε με κάποια βοηθήματα στο να μπορέσει μια γυναίκα να είναι πιο επαγγελματίας, αθλήτρια. Χρειάζεσαι κάποια πράγματα, είτε λέγεται χρόνος, είτε οικονομική βοήθεια. Είναι δύσκολο, ισχύει. Άρα τα έχεις στο μυαλό σου όταν πας στην προετοιμασία. Η Μαρίσα πώς καταφέρνει να συνδυάσει αυτά? Ξανά με πολλές θυσίες. Ειδικά φέτος ήταν πολύ δύσκολο για μένα το να παρευρεθώ στην Εθνική λόγω του ταξιδιού. Και επειδή παίζω ολόχρονα μπάσκετ. Πόσες ώρες είναι το ταξίδι? Νομίζω είναι περισσότερες από 16. Ναι, είναι συνολικά το ταξίδι θέλει περίπου 18 με 20 ώρες. 18 με 20 ώρες. Ένας ναι, πολύ μεγάλος χρόνος και μαζί είναι και οι στάσεις που κάνει και το αεροπλάνο. Ισχύει. Άρα είναι και το ταξίδι, είναι και η δυσκολία να φεύγεις από την ομάδα σου σε κρίσιμα παιχνίδια. Φυσικά το κάνεις για την εθνική σου, αλλά υπάρχουν και οι θυσίες. Κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι, μπαίνεις αμέσως σε κάποιες προπονήσεις, παίζεις πάρα πολλά παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα και μετά όταν επιστρέφεις στην ομάδα σου προσπαθείς να ενταχθείς πίσω σε μια κανονική ροή προπονήσεων και παιχνιδιών και είναι πολύ. Πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι και είναι κάτι που δυσκολευτήκα πάρα πολύ να διαχειριστώ. Αλλά είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί και το κάνω και μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι με τον καιρό.
Και μένοντας στις εθνικές ομάδες, θα ήθελα να σε ρωτήσω για την εμπειρία σου στο 3-on-3. Επίσης, και αυτό μου ήταν δύσκολο, διότι είχα έρθει πίσω Αυστραλία και μετά πρέπει να ξαναεπιστρέψω για το 3-on-3. Και αυτό πιστεύω ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Έχω να πω ότι μ' αρέσει γενικά να παίζω 3-on-3. Πάντα πήγαινα σε οποιοδήποτε διοργάνωση 3-on-3 όταν ήμουν και πιο μικρή και ειδικά όταν ήμουν στην Κύπρο. Δυστυχώς δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Όμως πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά στο 3-on-3 μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα και να από του χρόνου να ξαναδοκιμάσουμε στα προκριματικά. Νομίζω για δύο πόντους ήταν η ήττα από τη Μάλτα. Ισχύει, ναι. Άρα κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Γενικά θεωρείς πως το Λουξεμβούργο νομίζω το κατέκτησε στο τέλος. Ενώ ναι. στη γυναικεία κατηγορία υπήρχαν πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις στη δυναμική. Ή ήταν πιο κλειστό. Υπήρχαν κάποιες διαφορές, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι και εμείς όταν παίξαμε το Λουξεμβούργο δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένες σε αυτά που είχαμε πει και στις τακτικές μας, στις οποίες μας βοήθησε ο κότσο Πιτσάγας. Και γι' αυτό είχε μια μεγαλύτερη διαφορά στο τέλος το παιχνίδι μας με το Λουξεμβούργο. Ήτανε όμως καλύτερες μας στη διοργάνωση αυτή και τους άξιζε το εισιτήριο. Αλλά ναι, από την επόμενη διοργάνωση ελπίζω να τα πάμε καλύτερα. Να πούμε πως η Εθνική Γυναικών έχει κατακτήσει ήδη το τρόπαιο στην προηγούμενη διοργάνωση, παίρνοντας το εισιτήριο, ναι. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι το δικό μας shot, που λένε και στην Αυστραλία. Ισχύει. Φτάνει να μας δοθεί ευκαιρία και να, όχι μόνο να πηγαίνουμε στα προγραμματικά, αλλά να κάνουμε και κάποια φιλικά και να προετοιμαστούμε λίγο καλύτερα το επόμενο καλοκαίρι. Και λέγοντας για πολλά background, θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι ο δρόμος της προπονητικής, γιατί να πούμε στον κόσμο ότι έχεις ξεκινήσει να δραστηριοποιήσεις και σε αυτό το κομμάτι. Ισχύει. Ξεκίνησα να προπονώ από την ανόρθωση. Και επειδή μου αρέσει να ασχολούμαι και μου αρέσει να είμαι στο γήπεδο, προσπαθώ σε όποια ομάδα πάω και σε όποια χώρα είμαι, να προπονώ όσο περισσότερο μπορώ, είτε λέγεται ατομικές, είτε λέγεται να έχω ομάδα αναπτυξιακό δικό μου και προσπαθώ να το προχωρήσω και το προπονητικό, επειδή παίχτρια θα είμαι για όσο μπορώ και όσο αντέχει το κορμί μου, αλλά πιστεύω και με την προπονητική θέλω να συνεχίσω μετά την παίχτικη μου καριέρα. Άρα θα κληθείς να επιλέξεις ανάμεσα στον business μου είχες πει. Θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω όλα. Νομίζω να γίνεται αρμονικά, θα γίνει πολύ αρμονικά. Από ποιους προπονητές κλέβεις πράγματα? Πιστεύω ότι από οποιοδήποτε προπονητή και να έχω μαθαίνω κάτι. Γι' αυτό οποιοδήποτε, σε όποια ομάδα πάω και με όποιον προπονητή μιλήσω ή έχω κάποιο chance να μάθω από αυτόν, θα το κάνω. Για να επιστρέψουμε στο ατομικό, θα ήθελα να ρωτήσω τι ρόλο διαδραματίζει η οικογένεια στη ζωή μιας παίκτριας μπάσκετ? Παίζει μεγάλο ρόλο η οικογένεια. Όταν κάνεις κάτι τόσο
τόσο σπουδαίο όπως το να παίζεις μπάσκετ στο εξωτερικό. Χρειάζεσαι στήριξη, το οποίο πιστεύω η οικογένειά μου με στηρίζει αρκετά. Και πιστεύω ότι χρειάζεσαι αυτή τη στήριξη για να μπορείς να είσαι τόσο μακριά και να παίζεις σε ένα καλό επίπεδο για τόσο καιρό μακριά από το σπίτι σου. Οι γονείς σου δεν έχουν κληθεί να μετακινηθούν ποτέ? Ενώ για να έρθουν κοντά στη Μαρίσα, ίσως να σε δουν από κοντά. Η μητέρα μου είχε έρθει στη Μάλτα όταν ήταν η διαοργάνωση φέτος. Ήταν πολύ ωραία, επειδή έχει καιρό να με δει η οικογένειά μου να παίζω από κοντά. Δυστυχώς ήταν δύσκολο όταν ήμουν Γερμανία να έρθει η οικογένεια. Και ακόμα και στην Αυστραλία, όσο και να θέλουν να έρθουν, είναι μακριά, είναι δύσκολο. Θέλω να πιστεύω ότι από το Σεπτέμβρη που θα είμαι στην Ελλάδα και θα είναι πιο εύκολο, θα έρχονται να στηρίζουν από κοντά η οικογένειά μου πολύ περισσότερο. Στο προηγούμενο μας podcast είχαμε φιλοξενήσει τον Κώστα Εγγλέζο που είναι 37 χρόνια στην προπονητική, στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Εσύ τι θα έλεγες σε έναν κορίτσι, σε μια νέα παίχτρια, στην ηλικία των 7-8 χρονών, να το θέσουμε έτσι, που θέλει να ξεκινήσει στο χώρο της καλαθόσφαιρας? Πιστεύω ότι εγώ μεγαλώνοντας δεν είχα ποτέ ένα γυναικείο είδωλο μπασκετικό ειδικά. Πιστεύω ότι όταν βλέπουν εμένα και τις άλλες παίχτριες οι οποίες παίζουν επαγγελματικά, είμαστε ένα πρότυπο για αυτούς και θα τους έλεγα πάντα ότι εάν το αγαπάνε πραγματικά, είναι στο χέρι τους να γίνουν όσο καλύτερες μπορούν και να μην φοβούνται ποτέ κανένα, να μην ακούνε όσους τους λένε ότι η καλαθόσφαιρα είναι αντρικό άθλημα, ούτε τίποτα. Θα κάνουν αυτό που τους γεμίζει την καρδιά και να προπονιούνται σκληρά για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Σε αυτό θα πάρω πάσα και θα πω και το πολύ γνωστό απόφθεγμα του Μάικλ Τζόρνταν είναι ότι το λάθος μου είναι ότι δεν έχω κάνει περισσότερα λάθη, και αναφέρθηκε πολλές φορές και στις βολές που έχει χάσει. Τα εμπόδια που βρήκε η Μαρίσα την έκαναν πιο δυνατή? Ισχύει. Το κάθε εμπόδιο που βρίσκει ένας αθλητής γενικά μπροστά του σε κάνει πιο δυνατό, είτε λέγεται τραυματισμός, είτε λέγεται προβλήματα ή θέματα με φίλους, οικογένεια, είτε λέγεται δυσκολία σε μια ομάδα. Το κάθε τι που εμφανίζεται μπροστά σου, μαθαίνεις πώς να το χειρίζεσαι, πώς να ανταπεξέλθεις και σε κάνει πιο δυνατό χαρακτήρα. Το podcast, ναι, είναι στο παρόν, όμως εγώ θα σε ρωτήσω για το μέλλον. Ποιοι είναι οι στόχοι της Μαρίσας στο μέλλον? Η στόχη μου είναι να καταφέρω να παίξω όσο καλύτερα μπορώ, σε το καλύτερο επίπεδο που θα μπορέσω να φτάσω. Και παράλληλα με αυτό να μπορώ να επηρεάσω, όπως είπες και εσύ, όσες περισσότερες κοπέλες στα αναπτυξιακά μπορώ, για να ακολουθήσουν και αυτές τα όνειρα τους. Πιστεύεις πως υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές, principles, όπως λένε και οι Άγγλοι, σε έναν κορίτσι που θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της καλαθόσφαιρας? Υπάρχουν. Οποιοςδήποτε θέλει να ακολουθήσει την καλαθόσφαιρα πρέπει να έχει πειθαρχία, πρέπει να μάθει να, όπως είπες, να ξεπερνά κάποιες δυσκολίες. Πάντα δεν είναι ένας δρόμος
προς τα πάνω συνέχεια, θα έχει ανεβοκατεβάσματα και πρέπει μέσα από αυτά να είσαι πειθαρχημένος και να προχωράς και να εμπιστεύεσαι το δρόμο στο οποίο είσαι. Trust the process. Και μιας και έριξες και το μήνυμα σου στο τέλος, θέλω να μου πεις σου αν υπάρχει κάποιο βιβλίο το οποίο διάβασες και σου έκανε εντύπωση ή κάποια ταινία, για να το πάμε και στο πιο ελάφρυ. Βασικά, αν είσαι δεν χρειάζεται να είναι αθλητική. Δεν χρειάζεται να είναι αθλητική. Ήταν να πω και οσδήποτε αθλητής, μπασκετικός, τώρα ή οποιαδήποτε ταινία βγει μπασκετική. Μ' αρέσει γενικά να διαβάζω βιβλία, δεν μου έρχεται κάποιο στο νου αυτή τη στιγμή. Τι θα έλεγες, για παράδειγμα, ένα μήνυμα το οποίο είδες και σου έκανε εντύπωση σε μια ταινία, γενικά το όλο σενάριο το οποίο οδηγούσε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Κοίτα, κάποιες φορές και εγώ σαν επαγγελματίας ξεχνώ το ότι αν δω κάποιο εμπόδιο μπροστά μου, ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δεν θυμάμαι την πιο προσπάτη ταινία, δεν θυμάμαι το όνομα της ταινίας που είδα, αλλά με έκανε να καταλάβω ότι ξέρεις και αυτό το εμπόδιο που έχεις τώρα μπροστά σου δεν είναι τίποτα, θα το ξεπεράσεις και θα προχωρήσεις μιλώντας το εαυτό μου όπως κάνεις πάντα για να φτάσεις εκεί που θέλεις. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα έτσι μια καταληκτική τοποθέτηση. Είναι κάτι που θέλεις να πεις και να βγει προς τα έξω. Καλό τον κόσμο να παρευρεθεί στα γήπεδα. Όσα περισσότερα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν τον μπάσκετ, δεν θα το μετανιώσει κανένας. Και ειλικρινά αυτοί που θέλουν να το κυνηγήσουν το όνειρο, να μην τα παρετήσουν και να μην ακούν αυτούς που τους λένε το αντίθετο. Μαρίσα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν χαρά και τιμή πραγματικά που σε φιλοξενήσαμε στα CBF podcast, τα podcast της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Θα ευχηθώ καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις μόνο βήματα προς τα πάνω, αν και όπως είπες πολύ σωστά θα συναντήσεις αρκετά εμπόδια. Είμαι σίγουρος ότι θα τα υπερκεράσεις ξανά. Καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.